Online κυψέλες και ηλεκτρονικές ετικέτες θα επιστρατεύσουν ερευνητές Αυστραλιανού Τεχνολογικού Οργανισμού σε συνεργασία με την Intel. Η ενέργεια αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο κρατικού προγράμματος παρακολούθησης μελισσών που εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση εδώ και λίγο καιρό με στόχο να ανακαλύψει τους λόγους για τους οποίους μειώνεται σταδιακά ο πληθυσμός των μελισσών. Η μαζική αυτή εξαφάνιση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Ευρώπη και την Αυστραλία παραμένει μυστήριο για τους επιστήμονες και προκαλεί προβληματισμό για το μέλλον των καλλιεργειών. Σύμφωνα με τους New York Times, η ζημιά στη γεωργία από την εξάλληψη των μελισσών και κατά συνέπεια τη μη επικονίαση στις καλλιέργειες θα ανέλθουν στο ύψος των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μόνο η δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών έχει χάσει το 60% του πληθυσμού των μελισσών εμπορικής εκμετάλλευσης, ενώ η ανατολική ακτή το 80%, όταν στο παρελθόν τα περιθώρια των απολειών δεν ξεπερνούσαν το 20%. Με αφορμή αυτό το υπαρκτό πλέον πρόβλημα, εξειδικευμένοι επιστήμονες ένωσαν τις γνώσεις τους, κατασκεύασαν και τοποθέτησαν πλακέτες Intel Edison σε κυψέλες μελισσών σε ολόκληρο τον πλανήτη για να παρακολουθούν τις κινήσεις τους. Επιπλέον, οι ίδιες οι μέλισσες θα φορούν μικροσκοπικές ετικέτες RFID σαν μικροσκοπικά μαύρα κουτιά, τα οποία θα επικοινωνούν με τις κεντρικές πλακέτες και θα συλλέγουν σημαντικά δεδομένα. Κάθε ένα τέτοιο μικροσκοπικό μαύρο κουτί έχει κόστος περίπου 400 δολάρια Αυστραλίας και μεταξύ άλλων διαθέτει έναν διπύρινο Intel Atom επεξεργαστή, 1 GB μνήμης RAM, διεπαφές Wi-Fi, Bluetooth και 5 GB αποθηκευτικού χώρου, στον οποίο θα γίνεται η καταγραφή της συμπεριφοράς των μελισσών. Μία από τις πιο εντυπωσιακές εφαρμογές του συγκεκριμένου project είναι η οπτικοποίηση των μετακινήσεων των μελισσών σε τρισδιάστατες απεικονίσεις πάνω στον παγκόσμιο χάρτη. Μάλιστα, το παραπάνω εγχείρημα αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να λάβει ευρύτερες διαστάσεις.